Πού θα πάμε τώρα. Είχαμε κάνει μια αναφορά στο θέμα πριν από μια εβδομάδα. Θα πάμε στις πατσίδες. Ο Αλέξανδρος Στεφανάκης επέστρεψε στην αγκαλιά της Κρήτης. Ήρωας του αλβανικού μετόπου, του έπους του 40, επέστρεψε στην πατρίδα του, τα οστά του βέβαια, μετά από περίπου 80 χρόνια, και οι συγχωριανοί του, οι επόμενες γενιές βέβαια, και η οικογένειά του, πολύ μεγάλη προσπάθεια της εγγονής του, η οποία κίνησε γη και ουρανό τα τελευταία χρόνια, προκειμένου η κυρία Εύα Στεφανάκη, προκειμένου να βρει τον τόπο που έχει ταφεί ο παππούς της και να επιστραφούν βέβαια, να έρθουν, να υποδεχτεί η Κρήτη τα οστά του. Προσπάθειες που τελικά τελεσφόρησαν και είχαμε αυτή την εξέλιξη, την συγκινητική εξέλιξη. Είναι υποχρέωσή μας αυτή τη στιγμή να πάμε στις πατσίδες, να πάμε στην κυρία Χρυσούλα Παπαδάκη, είναι πρόεδρος κοινοφιλούς επιχείρησης του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων, προκειμένου να μας μεταφέρει το κλίμα συγκίνησης για αυτόν τον ήρωα που επέστρεψε μετά από τόσες δεκαετίες στον τόπο του. Κύριε Παπαδάκη, την καλησπέρα μας. Καλησπέρα και από μένα. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Για πείτε μας μια εκδήλωση η οποία πραγματοποιήθηκε χθες Κυριακή, σωστά? Ναι, χθες το πρωί την Κυριακή, 11 η ώρα, υποδεχτήκαμε εδώ τα οστά του Αλέξανδρου Στεφανάκη. Με πλήθος κόσμου ήρθαμε εδώ στο χώρο αυτό. Έγινε ένα τρισάγιο, τοποθετήθηκαν μετά στη συνέχεια τα οστά μέσα στο χώρο αυτό που έχει κατασκευάσει ο Πολιτιστικός Σύλλογος Πατσιδό και στη συνέχεια έγινε η κατάθεση Στεφάνου και στη συνέχεια μεταβήκαμε κάτω στο μνημείο του Κράιπε όπου έγιναν ομιλίες, εκφωνήσεις από τον Δήμαρχο, από την Εύα τη Στεφανάκη, από τον αναποστρατεία αξιωματικό της Ελλάς, τον κύριο Κώστα Βορνιωτάκη. Είχαμε τη χοροδία του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων, όπου είναι μαέστρος η κυρία Ρέπα Αργυρό. Είχαμε δύο σχολές χορού, οι οποίες είχαν και χοροδρόμενο, χόρεψαν, τραγούδησαν, έγιναν καταθέσεις Στεφάνων, όλα αυτά. Μια συγκινητική και στη συνέχεια στιγμή ακολούθησε ένα, ναι, κέρασμα στο, μάλιστα, Πολιτιστικό Σύλλογο. Τα οστά του βέβαια ταυτοποιήθηκαν μέσω της μεθόδου DNA το 2021, σωστά? Ναι, σωστά, πέρσι. Μετά από προσπάθειες, μετά από μεγάλες βέβαια προσπάθειες που έκανε η Εύα, η Στεφανάκη, ναι. Τι σημαίνει για την περιοχή σας γενικά? Είναι μια ιστορική στιγμή. Ένας ήρωας επιστρέφει στον τόπο του και βέβαια ο τόπος του είναι οι πατσίδες, είναι η περιοχή σας, είναι το Ηράκλειο, είναι η Κρήτη. Ναι, φυσικά. Και για την περιοχή και όχι μόνο για την περιοχή, για ολόκληρη την Κρήτη είναι ένα πολύ σημαντικό γεγονός, γιατί μετά από 80 χρόνια που μπορούν να βρούνε που είναι τα οστά του, μεταφέρονται στη συνέχεια εδώ. Από ό,τι μάθαμε πάνω στο στρατιωτικό της Κόλικας της Κτσάς, έγιναν μεγάλες τιμές με άγημα, όπως αρμόζει δηλαδή σε έναν ήρωα. Και στη συνέχεια τα παραλάβαμε εμείς εδώ και έγινε η όλη διαδικασία. Και είναι και ένα... να πω ότι είναι... Μ' ακούτε? Βέβαια, πείτε μας. Ναι, ναι. Αξίζει να πούμε ότι το όνομα του Αλέξανδρου Στεφανάκη είναι γραμμένο, υπάρχει δηλαδή, στο Γενικό Επιτελείο Στρατού, στο βιβλίο των Πεσόντων, υπάρχει στο μουσικό, στο πολεμικό, συγγνώμη, στο πολεμικό μουσείο της Θεσσαλονίκης. Επίσης υπάρχει σε ένα βιβλίο που έχει κυκλοφορήσει ο Κώστας Βορνιωτάκης το 2006. Μάλιστα, και ένα για την περιοχή καταλαβαίνετε σπουδαίο ότι μήνυμα και προς τη νέα γενιά βέβαια, για τη νέα γενιά της περιοχής, που παίρνουν αυτά τα μηνύματα φυσικά ηρωισμού, αυταπάρνησης, αγάπης βέβαια και πίστης προς την πατρίδα. Ναι, αυτό είναι η μεγαλύτερη σημασία. Δηλαδή, έχει ύψιστη σημασία αυτό, γιατί βλέπουμε ότι γίνεται, θυσιάζεται κάποιος για την πατρίδα του. Και μόνο και από αυτό το κομμάτι μπορούμε να παραδειγματιστούμε όλοι μας και να, όταν χρειαστεί η πατρίδα μας, να είμαστε κι εμείς όπως οι πρόγονοι μας. Μάλιστα. Κυρία Παπαδάκη, να σας ευχαριστήσω πολύ.
Και ένα πολύ μεγάλο μπράβο για την πρωτοβουλία σας, βέβαια. Να και πω και κάτι άλλο. Ήθελα να πω και κάτι άλλο. Ότι, ναι, μακάρι το παράδειγμα αυτό, δηλαδή όλη την κίνηση που έκανε η Εύα Στεφανάκη, όλο τον αγώνα αυτό που έκανε, να μιμηθούν και άλλες οικογένειες, γιατί υπάρχουν στο μαυσολείο της Κόνιτσας χιλιάδες σωστά στα ζήτητα. Όποιος ενδιαφέρεται και έχει κάποιον δικό του, τον οποίο δεν έχει στοιχεία, δεν τον έχουν βρει μέχρι τώρα, μπορεί σε ένα τηλέφωνο να επικοινωνήσει με το Δήμο Αρχανών Αστερουσίων ή και με μένα, να δώσουμε στοιχεία που μπορεί να ρωτήσει και τι να κάνει. Μάλιστα, για να βρει κάποιον δικό του ίσως. Να είστε καλά, να είστε καλά. Κύριε Παπαδάκη, να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Πολύ σημαντικό αυτό που είπε στο τέλος, κύριε Παπαδάκη. Όποιος έχει κάποια απορία, έχει κάποιο αγνοούμενο, βέβαια, κάποιος ο οποίος έπεσε ηρωικά κατά τη διάρκεια του έπους του 40, μπορεί να επικοινωνήσει με το Δήμο Αρχανών Αστερουσίων και με την κυρία Παπαδάκη την ίδια, προκειμένου να λάβει πληροφορίες, τα σχετικά τηλέφωνα και σε ποιους πρέπει να απευθυνθεί.